Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να μιλήσουμε, Μαρία και κυρίες και κύριοι, για τιμολόγια ρεύματος, τα οποία παρουσίασαν για τον Απρίλιο το εξής παράδοξο. Ενώ οι τιμές της χονδρεμπορικής έχουν υποχωρήσει, οι τιμές της λιανικής φέρουν ότι έχουν πάρει την ανιούσα και σημείο αιχμής για το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί και το πράσινο τιμολόγιο, που συγκεντρώνει και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Το ερώτημα είναι και τι συνέβη αυτό. Χτες, στην εκπομπή Rush Hour με την Νικόλη Λιβαδάρη, εμφανίστηκε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Αποπειράθηκε να δώσει μια εξήγηση για το συγκεκριμένο παράδοξο. Πάμε να τον ακούσουμε και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ στο πλατό του Ναυτεμπορική TV, μέσω Skype βεβαίως, με τον Θοδωρή Παναγούλη, ο οποίος είναι διευθυντής σύνταξης του Energy Press. Να πάρουμε και τη δική του γνώμη. Ενώ έχει πέσει η χοντρική αγορά του ρεύματος κατά 8% το μήνα Μάρτιο, η τιμή εκαθάρισης σε σχέση με την τιμή του Φεβρουαρίου. Ωστόσο, αυτό το 8% δεν είδαμε να το λαμβάνει ο καταναλωτής μέσα από τις νέες τιμές χρεώσεων των κιλοβατόρων και στα πράσινα και στα μπλε και στα κίτρινα τιμολόγια. Αντίθετα, είδαμε μία αύξηση της τάξης του 3% για τα πράσινα, για τα ειδικά τιμολόγια. Θα σας θυμίσω ότι 1 Μαρτίου η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια στα ειδικά ήταν 10,61 λεπτά και 1η Απριλίου η τιμή αυτή πήγε στα 10,91. Μεσοσταθμικά, αν δείτε το χάρτη μεταβολών των τιμών χρέωσης των κιλοβατόρων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων, θα δείτε όλες έχουν μία μικρή άνοδο. Υπάρχει μία τρύπα που έχει δημιουργηθεί από τις απώλειες του δικτύου, της μεταφοράς ενέργειας, αυτό που λέμε τεχνικές απώλειες, είτε κανονικές, φυσιολογικές, είτε από ρευματοκλοπή, είτε από ελλειπή καταμέτρηση χιλιάδων μετρητών. Υπάρχει μία τρύπα της τάξης των 500 εκατομμυρίων, όπου αποφάσισαν τελικά οι πάροχοι, αν δεν επέμβει το κράτος να κλείσει, να προσπαθήσει να μειώσει αυτή την τρύπα, θα μετακυλιστεί. Ήδη το κάνανε τον Απρίλιο. Δηλαδή υπάρχει ένας συντελεστής που λέγεται κανονικοποίησης, που σημαίνει ότι αυτό το άνοιγμα των 500 εκατομμυρίων που είπαμε, που οφείλεται στις ρευματοκλοπές, τεχνικές απώλειες φυσιολογικές και στις μη καταμετρήσεις, επιμερίζεται στους διάφορους λογαριασμούς των παρόχων. Είναι ένας νέος συντελεστής που δεν έχει να κάνει με ρήτρες αναπροσαρμογής, γιατί αυτός επεμβαίνει και στα σταθερά και στα κειμενόμενα και στα ειδικά. Αυτό προσαυξάνει τη τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας ανεξάρτητα το πώς κινείται η χοντρική αγορά του ρεύματος, που επηρεάζει τους μηχανισμούς των ρητρών αναπροσαρμογής. Τον συντελεστή κανονικοποίησης θα προσαυξάνεται η τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας, ώστε όποια έκπτωση θα έπρεπε να πάρει ο καταναλωτής, αυτή θα την χάνει, διότι θα πρέπει να κλείνουμε την τρύπα των προηγούμενων ετών, αλλά και του τρέχοντος έτους, λόγω των ρευματοκλοπών, που ευθύνη έχει η ΔΔΕ, να τα λέμε κιόλας με το όνομά τους, διότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι έχουμε ρευματοκλοπή, αλλά δεν έχει μειωθεί καθόλου το ποσοστό, παραμένει κολλημένο στο 5% εδώ και χρόνια, διότι δεν έχουμε εξυγχρονίσει τα δίκτυά μας, δεν έχουμε βάλει έξυπνους μετρητές, δεν έχουμε υπογειοποιήσει τα δίκτυά μας, δεν. Αν δεν ξεκινήσουν να γίνουν κάποια έργα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς, δεν πάνε να αυξηθούν οι ποινές και να είναι και ισόβια. Η ρευματοκλοπή πλέον έχει γίνει εθνικό σπορ. Μάλιστα. Και τελικά την πληρώνουμε οι συνεπείς καταναλωτές. Για να δούμε τώρα λοιπόν τι σημαίνει όλο αυτό για την τσέπη μας και σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε και τις αιτίες γιατί τσιμπάνε τα τιμολόγια από τη στιγμή που διεθνείς τιμές ρεύματος πέφτουν. Θοδωρής Παναγούλης, καλός συνάδελφος και Γενικός Διευθυντής του energypress.gr, είναι μαζί μας μέσω Skype για να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα, κύριε συνάδελφε, καλημέρα. Κύριε Παναγούλη, ισχύει αυτό ότι δηλαδή οι πάροχοι τις τεχνικές ελλείψεις που έχουν άλλες φυσιολογικές, άλλες μη φυσιολογικές, βλέπετε και τις ρευματοκλοπές μέσα στην όλη εξίσωση, τις περνάνε σε επιβάρυνση προς τους καταναλωτές? Ανέκαθεν τις περνούσαν και θα συνεχίσουν να τις περνάνε. Εκείνο το οποίο λείπει από το κουβά, ας το πούμε,
Κάποιος το πληρώνει και το πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές. Δηλαδή, όταν έχουμε ρευματοκλοπές, το ρεύμα αυτό δεν το πληρώνει εκείνος ο οποίος το καταναλώνει, όμως το χρεώνεται σε σχέση με το, με το δίκτυο, το χρεώνεται ο πάροχος. Έτσι, έχουμε ένα πάροχο, οποιονδήποτε, ξέρω εγώ, Πρωτέργεια, Ήρωνα κτλ. Αυτός το χρεώνεται γιατί καταναλώνεται το ρεύμα. Εάν δεν το πληρώνει εκείνος ο οποίος το καταναλώνει και ρευματοκλέπτει, το πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Διότι το βάζει μέσα στο λογαριασμό. Αυτό γινόταν ανέκαθεν, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Και το στοίχημα είναι σε αυτή την περίπτωση να μειώσει κανείς, δηλαδή το σύστημα, να μειώσει το ποσοστό εκείνο το οποίο διαφεύγει. Είτε για λόγους τεχνικούς, που είναι το λιγότερο, είτε για λόγους μη τεχνικούς, αλλά θα λέγαμε λαθροχειρίας, δηλαδή λόγω των ρευματοκλοπών. Θοδωρή, ποιου φορέα ευθύνη είναι η μείωση των διαρροών κατανάλωσης? Δεν θα τις προσδιορίσω μόνο στις ρευματοκλοπές. Υψιάζομαι ότι είναι και άλλοι παράγοντες στους οποίους οφείλεται. Ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο διαχειριστής του συστήματος διανομής, δηλαδή ο ΔΔΕ που λέμε. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι εάν ποσοστιαία αυτές οι απώλειες αυξάνουν ή μειώνονται. Θα έλεγα ότι την περίοδο της κρίσης που είχαμε και τα μεγαλύτερα προβλήματα ίσως σε νοικοκυριά είχε φτάσει στο πικ. Είμαστε σε ψηλά σημεία, δεν μειώνεται, παρόλο ότι θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο είναι και μια συμβατική υποχρέωση του διαχειριστή, με την εξής έννοια, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει υποχρεώσει μέσω κινήτρων και αντικινήτρων, θεσπίζοντας δηλαδή ένα πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων, έχει υποχρεώσει, θα λέγαμε, τον διαχειριστή να παρουσιάζει μια πρόοδο κάθε χρόνο. Αυτό έγινε από το πενταετές περίοδο ανάπτυξης, όπως τη λένε, του διαχειριστή. Θα δούμε τα αποτελέσματα, θα δούμε αν υπάρχουν αποτελέσματα από το χρόνο με το χρόνο. Τώρα, κύριε Παναγούλη, ναι, παρακαλώ. Πάντως θα σας έλεγα το εξής, ότι σε σχέση με, αυτό είναι μια κατάσταση, το θέμα δηλαδή των απολειών του δικτύου, μια κατάσταση η οποία υπήρχε ανέκαθεν, όπως είπαμε, και μέχρι ένα βαθμό οπωσδήποτε θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τα τιμολόγια, δηλαδή τον Απρίλιο, έχουμε πράγματι μια μικρή διαφοροποίηση προς τα πάνω, σχέση με τον προηγούμενο μήνα, παρόλο ότι έχουμε στις χοντρικές τιμές μία μείωση. Αυτό είναι εκ πρώτης τουλάχιστον ανάγνωσης, είναι αντιφατικό. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο περιέγραψε ο κ. Χριστοδουλίδης. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η κυριότερη είναι ότι η φόρμουλα, ο μηχανισμός δηλαδή μέσω του οποίου φτιάχνουν τα τιμολόγια κάθε μήνα οι πάροχοι, και μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια, η φόρμουλα αυτή περιλαμβάνει και έναν συντελεστή ο οποίος περιγράφει την διαφοροποίηση, το gap της τιμής της χοντρικής από μήνα σε μήνα. Αυτό ήταν ήταν χαμηλότερο από ό,τι τον προηγούμενο, και άρα αντί να αφαιρέσει στην μέση τιμή, πρόσθεσε. Όμως αυτά είναι κάπως τεχνικά ζητήματα, δηλαδή ό,τι προσθέθηκε αυτό το μήνα θα μειωθεί τον επόμενο, εάν στην υποθετική που δεν αλλάζει. Αυτό είναι, κύριε Παναγούλη, ο λεγόμενος μηχανισμός διακύμανσης ή ο συντελεστής κανονικοποίησης? Ο μηχανισμός διακύμανσης είναι αυτό. Μάλιστα. Ο μηχανισμός διακύμανσης είναι μία από τις παραμέτρους, δεν είναι η βασική, όμως και αυτός, ας πούμε, διαμορφώνει κατά τα τιμολόγια. Όμως το γενικό συμπέρασμα ποιο είναι, γιατί πραγματικά αυτό έχει σημασία. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο ευτυχή, θα λέγαμε, όπου μετά από την κρίση την μεγάλη, την ενεργειακή, οι διεθνείς τιμές έχουν έχουν τέλος πάντων βρεθεί σε χαμηλότερα επίπεδα και απολαμβάνουμε, το λέω διότι περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες, απολαμβάνουμε τιμές κιλοβατόρας οι οποίες είναι σε επίπεδα προ-κρίσης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Προσφέρουν τώρα οι πάροχοι, όταν βγαίνουν και λένε τις προτάσεις τους, ας πούμε, για τον Απρίλιο, και βλέπετε νούμερα κιλοβατόρας
στα 10, κάτι, στα 10 παρά κάτι, φτάνουν έστω το 11. Ο μεγάλος παίκτης που είναι η ΔΕΗ, που έχει το 65% των ρολογιών, βρίσκεται στα επίπεδα που πουλάγε ρεύμα πριν από την κρίση. Άρα ας καλοτυχίζουμε αυτούς και αλλήλους, διότι τα χειρότερα θα είναι εάν έχουμε μια αναταραχή στις διεθνείς αγορές, αν έχουμε κάποιο άλλο φαινόμενο νέας ανόδου, νέων μεγάλων διακυμάσεων στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και ρεύματος, και τότε αυτά τα νούμερα τα οποία τώρα τα εξετάζουμε στο μικροσκόπιο για κάποια δεκάρα, ας πούμε, κιλοβατόρας, θα μας φαίνονται, θα τα βλέπουμε με το τηλεσκόπιο. Κρατάμε, κύριε Παναγούλη, ότι τον ερχόμενο μήνα όποια ανισορροπία θα έχει διορθωθεί, γιατί ο συντελεστής διακύμανσης, αν τώρα κάτι αφαίρεσε, τον επόμενο μήνα θα το προσδώσει. Κρατάμε επίσης ότι υπάρχει πολλή δουλειά από πλευράς ΔΔΕ για τον περιορισμό, για τον περιορισμό της ρευματοκλοπής, γιατί αναρωτιόμαστε, ποιοι είναι αυτοί, πού βρίσκονται, πόσοι είναι, δεν είμαστε σε συνθήκες 2012. Μαρία, υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, κατηγορίες. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν βρει το κόλπο, ίσως και με βοήθεια πολλές φορές ανθρώπων που το ξέρουν, δηλαδή πρώην τεχνικών και τα λοιπά, ακόμα και ανθρώπων που δουλεύανε στην διαχειριστή, έχουν βρει το κόλπο, θα λέγαμε, και κάνουν αυτή τη δουλειά συστηματικά. Δηλαδή μιλάμε για, λένε τα στοιχεία, κατά κύριο λόγο για επιχειρήσεις. Και λιγότερο για νοικοκυριά. Έτσι εξηγείται καλύτερα. Μάλιστα δε επιχειρήσεις εστίασης με τεράστιες καταναλώσεις, οι οποίες κάνουν. Και υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία. Δεν θέλω να φανεί αυτό κατά διαφορετικό τρόπο από αυτό που θα το πω. Υπάρχει η κατηγορία των Ρωμά, όπου πράγματι γίνεται συστηματικά, και εκεί οι δυσκολίες βεβαίως είναι πολύ περισσότερες. Δεν είναι επιχειρησιακές τόσο, όσο είναι, θα λέγαμε, της κοινωνικής ένταξης αυτών των ομάδων. Θοδωρή Παναγούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Σου ευχόμαστε καλή τελευταία ημέρα και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ.